Θέλω να σε πάω σε μια πολύ όμορφη παραλία. Όπα, σε ποια? Στα νότια του Ηρακλείου. Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Βοήθησε με λίγο. Έλα, έλα, νότια, νότια. Δήμος Φεστού. Μάταλα. Όχι, δίπλα. Μην πεις Κομός. Κομός. Από την άλλη μεριά. Καλαμάκι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα σε πάω μέχρι το Καλαμάκι. Έχεις πάει στο Καλαμάκι πρόσφατα? Πρόσφατα πολύ όχι. Ωραία. Πόσο παλιά έχεις πάει, ας πούμε? Είναι λίγα χρόνια. Λίγα χρόνια. Ναι. Δεν θα αναγνωρίσεις την περιοχή. Ναι. Έχουν γίνει πολύ όμορφες παρεμβάσεις στο Καλαμάκι και στη γύρω περιοχή. Έχει κάτι καταπληκτικά χωριά. Να πας να τα τσεκάρεις φέτος το καλοκαίρι. Κάτι καμιλάρι, κάτι πιτσίδια, κάτι. Τα ξέρω, αλλά σε εμπιστεύομαι σε αυτά. Ναι, θα ναι, το ναι, κάνω. Ναι. Σε εμπιστεύομαι. Μην αφήσεις. Αυτή η περιοχή πραγματικά έχει πάρει άλλο χρώμα. Λοιπόν, εκεί στο Καλαμάκι, ο πολιτιστικός σύλλογος που υπάρχει έχει κάνει πραγματικά καταπληκτική δουλειά. Δουλεύει για τον τόπο, δουλεύει για την περιοχή, δουλεύει για την ανάδειξη της περιοχής. Ναι. Έλα όμως που η προσπάθεια σκοντάφτει και εγώ δεν ξέρω ακριβώς πού σκοντάφτει. Άρα κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν μάλλον για το καλό της περιοχής. Εγώ νομίζω ότι δουλεύουν και αυτοί για το καλό της περιοχής. Ναι. Αλλά κάπως δεν έχουμε καταλάβει τι είναι το καλό και τι δεν είναι. Γιατί καλό το γράμμα του νόμου, αλλά καμιά φορά πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, πιστεύω. Θα σου πω τι έχει γίνει. Ο πολιτιστικός σύλλογος στο Καλαμάκι έκανε πάρα πολύ καιρό, από το 17 περίπου, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, με εκδηλώσεις, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, και κατάφερε να τοποθετήσει σε όλο το παραλιακό μέτωπο παγκάκια, τα οποία είναι δική του προσφορά. Τα θυμάμαι τα παγκάκια, ναι. Πάρα πολύ. Τα μπήκα εγώ, ναι. Ναι. Καθαρά, όμορφα, κάθε χρόνο, διότι οι άνθρωποι δεν τα αφήνουν εκεί, τα μαζεύουν και τα ξαναεπιστρέφουν, για να ξέρεις. Τα οποία είναι προσφορά για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Όλο το χρόνο κάποια μένουν εκεί για να κάθονται οι πολίτες. Έλα όμως τώρα που ήρθε η κτηματική υπηρεσία, ναι, η οποία είπε μαζεύτε τα. Τα παγκάκια. Τα παγκάκια. Ναι. Και πες τώρα εσύ ότι είσαι επισκέπτης στο Καλαμάκι και θέλεις κάπου να κάτσεις να εξαποστάσεις. Να δεις αυτό το πανέμορφο ηλιοβασίλεμα, βρε παιδί μου. Πού θα καθίσεις να το δεις? Στο οδόστρωμα, ναι, ή στην άμμο? Τα λέω καλά, κύριε Φανουράκη? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Πολύ καλά τα λέτε. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Ήρθε μια κλήση από την κτηματική υπηρεσία να μαζέψουμε τα παγκάκια. Mm-hmm. Κατέβηκαν μηχανικοί της κτηματικής. Μάλιστα μέτρησαν και είδαν πού γίνεται και πόσο είναι τα παγκάκια μας, πού ακριβώς βρίσκονται. Πόσο μπορεί να είναι τα παγκάκια, κύριε Φανουράκη, πόση έκταση μπορεί να καταλάβει? Τα παγκάκια δεν είναι σταθερές κατασκευές, μπορούμε να τις μεταφέρουμε. Δεν είναι, κάποια εντάξει, μπορεί για ένα-δύο να είναι δεδομένα. Uh-huh. Όλα τα άλλα μπορούν να μεταφερθούν. Uh-huh. Ενώ πόσο χώρο μπορεί να πιάνουν τα παγκάκια, δηλαδή, όλοι καταλαβαίνουν. Γράφει η κλήση, γράφει πάνω ότι καταλαμβάνουν 18 τετραγωνικά από τον Αιγιαλό. Μάλιστα. Σε μια παραλία, βέβαια, που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλη παραλία και το παραλιακό μέτωπο είναι μεγάλο. Είναι πάνω στο παραλιακό δρόμο. Απλά εντάξει, και η κτηματική υπηρεσία για να φτάσει στο σημείο αυτό, προφανώς θα έχει κάποια καταγγελία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει ουσία όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς βλέπουμε ότι η καταγγελία έχει γίνει από την Αγγελόνη, και καλά ότι ενοχλούν τις χελώνες. Δεν ενοχλούν τις χελώνες. Ναι. Σίγουρα τα παγκάκια που είναι στο δρόμο πάνω δεν έχουν καμία, δεν έχει καμία βάση αυτό. Αλλά θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Χρυστοβουλάκη στην κοινωνική υπηρεσία, να δούμε ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας το ζήτησαν αυτό το πράγμα να το κάνουμε, γιατί δεν έχει λογική καθόλου. Δεν ενοχλούν τα παγκάκια κανένα εκεί που είναι. Άρα αλλά ζητάει ίσως, ίσως κτηματική... μας δώσει μια καλή εξήγηση. Κύριε Φανουράκη, η κτηματική λοιπόν ζητάει να ξυλωθούν ως παράνομα στις συγκεκριμένες θέσεις. Ναι, 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 να αποσυρθούν επιβάρει... τα παγκάκια από το παραλιακό. Ναι. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Και το έχουμε κάνει ήδη εμείς. Το έχουμε κάνει ήδη, δηλαδή τα παγκάκια τα μαζέψαμε. Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα παγκάκια αυτή τη στιγμή, γιατί και ένας ιδιώτης έχει βάλει μερικά παγκάκια μπροστά από το κτίριό του και έχει έρθει κλήση και σε αυτό. Όλα τα άλλα παγκάκια που ήταν δικά μας τα έχουμε μαζέψει. Μάλιστα. Και εντάξει, θα προβούμε βέβαια στις απαραίτητες ενέργειες να συναντήσουμε την κυρία Χρυστοβουλάκη, δηλαδή να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι, αν κάποιο νομικό πλαίσιο μας καλύπτει ώστε να τα αφήσουμε να τα βάλουμε πάλι στη θέση τους. Γιατί όπως είπατε, το καλοκαίρι οι επισκέπτες και οι τουρίστες κάθονται, ειδικά το απόγευμα, είναι το υπέροχο ηλιοβασίλεμα, κάθονται εκεί και άμα δείτε τι γίνεται, δηλαδή όταν πέφτει ο ήλιος, μαζεύονται όλοι στα παγκάκια. Ναι, είναι κρίμα, κρίμα. Βεβαίως και είναι κρίμα. Και είναι κρίμα και για την προσπάθεια που κάνει ο πολιτιστικός σύλλογος. Φυσικά, φυσικά. Δηλαδή, φυσικά και αυτό. Έχοντας επισκεφθεί τα τελευταία χρόνια τακτικά την περιοχή, εγώ μπορώ να σας αναγνωρίσω ότι έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά, πραγματικά.
Ναι, και το προηγούμενο συμβούλιο έχει κάνει φοβερή δουλειά. Συνεχίζουμε και εμείς στο μονοπάτι που έχουμε χαράξει. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και δουλεύουμε πάνω στο κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, δηλαδή κάνουμε πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το πρόβλημα βέβαια ξεκινάει από αλλού. Το πρόβλημα ξεκινάει ότι αυτό το παραλιακό κομμάτι, ο παραλιακός δρόμος, ανοίγει στη κλιματική. Mm-hmm. Ο Δήμος Φεστού λοιπόν έχει προβλήσει απαραίτητες ενέργειες για να περάσει σε αυτόν το κομμάτι αυτό της παραλιακής. Δηλαδή έχει κάνει κάποια χαρτιά. Απλά καθυστερούμε. Αυτή η καθυστέρηση λοιπόν που υπάρχει από το Δήμο δημιουργεί όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα τα παγκάκια. Υπάρχουν πολύ πιο ουσιαστικά προβλήματα με κάποιες πέρκολες που υπάρχουν εκεί. Καταλάβατε. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για κατεδαφίσεις κατά καιρούς. Καλά, αυτό υπάρχει είναι ναι, το γνωστό γενικό πρόβλημα σε όλη την Κρήτη. Ναι. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα θα λυθεί όταν περάσει ο παραλιακός δρόμος αυτός, ο Αιγιαλός δηλαδή, περάσει στο Δήμο. Και όλα αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Αυτό πρέπει να το ξετρέξουμε για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα, τα οποία είναι και λίγο αστεία. Έτσι, αστείο να βγάλεις τα παγκάκια. Τώρα, ποιον ενοχλούν τα παγκάκια, δεν ενοχλούν κανένα. Η αλήθεια είναι τώρα αυτή. Για να κάθεσαι στο ένα πόδι, άμα θες να δεις λίγο βασίλεμα, κάτσε κάτω στο δόστρωμα. Ντροπή. Κύριε Πανουράκη, έχει κόσμο η περιοχή, έχει τώρα. Ναι, δηλαδή έχει ξεκινήσει τώρα το Μάιο. Οι επόμενοι μήνες είναι καλύτεροι σίγουρα. Και οι καλύτεροι μήνες στο Καλαμάκι είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, πάει και Νοέμβρη για να καταλάβετε. Δεν συζητάμε για τον Αύγουστο, αλλά οι πιο καλοί μήνες του Καλαμακίου και της περιοχής μας είναι Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, εκεί. Mm-hmm. Και μια περιοχή βεβαίως που τα τελευταία χρόνια έχει και το χειμώνα σταθερά ανθρώπους από το εξωτερικό που έχουν αγοράσει στις γύρω περιοχές, σωστά. Πολύ σωστά. Στο Καμιλάρι περισσότερο, στο Σίβα. Ναι. Έχει πολλούς μόνιμους κατοίκους που αγοράζουν και χτίζουν σπίτια. Χτίζουν σπίτια πάρα πολλά. Mm-hmm. Άλιστα. Υπάρχει ανάπτυξη τέλος πάντων. Υπάρχει ανάπτυξη και σπουδαίες προοπτικές, βέβαια. Ναι. Και αυτό το πρόβλημα με τον Αιγιαλό μας δημιουργεί προβλήματα σε όλους μας. Καλά, είναι πονεμένη γενικά η ιστορία ο Αιγιαλός, κύριε Φανουράκη, στην Κρήτη, όλη την Ελλάδα τώρα δεκαετίες ολόκληρες. Ωστόσο, να σας αναφέρω κάτι τελευταίο. Mm-hmm. Ότι τελευταία έχουμε και από το Υπουργείο κάποιο λάθος, όπου χαρακτήρισαν όλο το παραλιακό μέτωπο, το χαρακτήρισαν ως Natura. Natura σημαίνει για μας, δηλαδή μπροστά από τον οικισμό του Καλαμακίου, είναι Natura αυτή τη στιγμή. Η παραλία δηλαδή που είμαστε, είναι Natura η παραλία? Είναι τώρα Natura αυτή τη στιγμή. Σαν να μας λένε ότι εσείς δεν υπάρχει εκεί πέρα, δεν υπάρχει οικισμός, δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, προφανώς έχει γίνει λάθος εκεί πέρα, ακόμα ένα λάθος. Έχει φτάσει στο Υπουργείο το θέμα, το κοιτάζουν και ο κύριος Σαββιανάκης το κοιτάζει προσωπικά, να δούμε τι θα γίνει για να λυθεί το πρόβλημα, γιατί μπορούμε να πάρουμε το ομπρέλες αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Αλλά πρέπει όλα αυτά να γίνουν γρήγορα, γιατί αυτά κοστίζουν στον κόσμο, δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, πληρώνουν, έχουν έξοδα και ο κόσμος φεύγει και πάει αλλού. Γιατί δεν υπάρχει μια οργανωμένη παραλία. Λογικό είναι αυτό που λέτε. Μάλιστα. Έχουμε και αυτό δηλαδή τώρα το τελευταίο διάστημα. Είναι καινούργιο πράγμα που δεν το είχαμε πριν. Mm-hmm. Μάλιστα. Μέσα λοιπόν, τέλος πάντων. Μόλις έχετε νεότερα από την κτηματική υπηρεσία, εδώ είμαστε για να τα πούμε. Κύριε Φανουράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κι εμείς. Να είστε καλά.